Λοιπόν, ένας από τους συναδέλφους ρωτάει σε λίμωξη αναπνευστικού ενός βρέφους πότε θα κάνουμε ακτινογραφία θώρακος και πότε υπερηχογράφημα θώρακος. Λοιπόν, όπως ξέρουμε... Ανοίγουμε το μικρόφωνο. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε, ακτινογραφία με βάση τις οδηγίες των περισσότερων επιστημονικών φορέων δεν θα πρέπει να γίνει αν δεν έχουμε σημεία άτυπα ευρήματα κλινικά ή σημεία υποτροπής. Άρα την ακτινογραφία θα την κρατήσουμε για εκείνες τις στιγμές. Τώρα το υπερηχογράφημα σε ένα παιδί που είναι ανήσυχο και δεν μπορούμε να καταλήξουμε διαγνωστικά. Είτε όταν τα κλινικά μας ευρήματα είναι αμφίβολα, μπορεί να μας βοηθήσει άμεσα. Μπορούμε να το κάνουμε όποτε θέλουμε, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει κάποια επιβάρυνση για το παιδί. Μία ερώτηση που απαντιέται φεύγει, νομίζω. Λοιπόν, εδώ ένας άλλος συνάδελφος ρωτάει, σε έμπειρα χέρια και υποψία πνευμονίας μπορεί να παρακαμφθεί η ακτινογραφία σαν πρώτη επικουριστική? Ναι, κατά τη γνώμη μου, ναι, ειδικά αν δεν έχουμε μία επιπλακή απνευμονία, δεν έχουμε κανένα λόγο να την απεικονίσουμε διαφορετικά. Για να πάμε στην επόμενη, η οποία... Okay. Ένας άλλος συνάδελφος ρωτάει, υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με την διαθεσιμότητα της 18F ντόπα στην Ελλάδα, η οποία χρησιμοποιείται για την ανάδειξη νευροενδοκρινικών όγκων με PET-CT MRI και συγκεκριμένα για τη διερεύνηση του υπερινσουλινεμικής υπογλυκαιμίας που μας ενδιαφέρει κυρίως τα παιδιά? Η ερώτηση είναι αν είναι διαθέσιμη η φτώπα. Ναι. Η ΕΦΤΟΠ άρχισε να παράγεται πριν από 6-7 χρόνια. Όσο γνωρίζω, τώρα αυτή τη στιγμή, ίσως και λόγω περιορισμένης ζήτησης, δεν είναι εύκολα διαθέσιμη, αλλά αυτό είναι ερώτηση που θα πρέπει να... Για να είμαι απόλυτα σίγουροι στο τι θα απαντήσω, θα πρέπει να ρωτήσουμε την εταιρεία που το παράγει. Αυτή τη στιγμή, τελευταία φορά που το είχα ρωτήσει, δεν ήταν διαθέσιμη. Okay, πάμε παρακάτω. Γίνεται ο υπέρηχος θώρακα εύκολα στα διάφορα διαγνωστικά κέντρα από απλή παραπομπή ιδιώτη παιδιάτρου? Κοιτάξτε, η εξέταση δεν έχει απαιτήσεις τεχνικές από το μηχάνημα. Ένα μηχάνημα αμέσως μπορεί να μας δώσει αποτελέσματα και μια πολύ καλή εξέταση. Το θέμα είναι η τεχνογνωσία, ο άνθρωπος, ο εξεταστής, να είναι γνώστης της εξέτασης και της παθολογίας, αλλά και τεχνικά πολύ καλός γνώστης του μηχανήματος. Αυτοί είναι οι περιορισμοί. Ναι, ουσιαστικά θα ήθελα να πω όμως ότι για έναν συνάδελφο ακτινολόγο που είτε αποκλειστικά κάνει υπερηχογραφία, είτε συμπληρωματικά στην συνηθισμένη ακτινοδιαγνωστική του πράξη, νομίζω ότι θα θέλει μία εξτρά εκπαίδευση στην υπερηχογραφία του θώρακος. Όλα αυτά θεωρούν δεδομένο ότι αυτό που δηλώνει κάποιος το εννοεί. Αν ένας συνάδελφος δηλώνει ότι εγώ μπορώ να κάνω υπερηχογράφημα στο θώρακα, μπορεί να κάνει υπερηχογράφημα στο θώρακα. Μάλιστα. Okay. Μετά, εντάξει, και ο κλινικός πιστεύω ότι μπορεί να κρίνει ανάλογα και από τις απαντήσεις που παίρνει, πόσο θα βαρύνει στην μετέπειτα συνεργασία του. Ναι, απλώς θέλει αυτό να το γνωρίζει χωρίς κόστος, γιατί το κόστος είναι στο παιδί και δεν το επιθυμούμε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω επιπλέον την κυρία Μαντάκη και να μην μακρηγορώ, γιατί έχουμε φάει και το χρόνο. Θυμάμαι ότι σε παιδιά που είχαμε με σαρκοείδωση, μία εξέταση που κάναμε και λεγόταν τότε στη βιβλιογραφία ότι ήταν πολύ καλή για τη διάγνωση, αν την είχαμε, ήταν το να κάνουμε σπινθυρογράφημα με τεχνίτιο και παίρναμε μια πολύ ωραία εικόνα πάντα. Μεγάλιο ήταν. Μπορούμε να την αντικαταστήσουμε, γιατί αναφερθήκατε στη σαρκοείδωση. Σαφώς. Επί της ουσίας είναι
Ο φτωχός συγγενής πια αναφέρεται, το Γάλλιο 67, για την απεικόνηση της σαρκοείδωσης, σε σχέση με την FTG PET, η οποία έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, πολύ πιο ευαίσθητα, ολόσωμο έλεγχο, με εξαιρετική ακρίβειας εικόνα, εκτίμηση των λεφαδένων, των διαστάσεών τους, μπορεί να καθοδηγήσει τη βιοψία όταν πολύ πιο δύσκολα πας στο μεσοθωράκιο από το να πας σε ένα λεμφαδένα μασχαλιαίο ή σε μια άλλη βλάβη που να βρεθεί. Βέβαια, εντάξει, προφανώς δεν είναι ειδική, γιατί μπορεί να είναι μια άλλη φλεγμονή, μια κακοήθεια, αλλά ναι, υπερέχει. Ωστόσο, όμως, η ακτινοβολή από το Γάλλιο, από όσο ξέρω, ήταν αρκετά σοβαρή υπόθεση όταν κάναμε σπινθυρογραφή με τα μεγάλια. Οπότε συγκριτικά θα πρέπει να υπερέχει και σε αυτό το PET. Θα πρέπει να το κοιτάξω, γιατί δεν θυμάμαι πώς είναι η ακτινοβολή από το Γάλλιο. Ενδεικτικά, ας πούμε, σε έναν ενήλικα ή σε ένα παιδί, θέλετε να σας πω. Σε ένα παιδί, λοιπόν, ας πούμε, 12 ετών, μία PET, σκέτη PET όμως, που δεν υπάρχουν πια, ενώ PET only μηχανήματα που ήταν στην αρχή που φτιάχτηκε. Είναι μία ακτινοβολή της τάξης των 7 μιλισίβερτ. Αν προσθέσουμε και την αξινική, φτάνει στο 10-10,5 μιλισίβερτ, είναι η μονάδα απορροφόμενης δόσης που χρησιμοποιούμε. Θα πρέπει να κοιτάξω για το Γάλλιο, αλλά πιστεύω ότι σε σχέση με την PET, αν εξαιρέσουμε το CT κομμάτι, θα είναι περισσότερη. Επίσης, είναι γρήγορος χρόνος απεικόνησης, είναι σε μία μέρα, ενώ το Γάλλιο θέλαμε μία και δύο μέρες. Έτσι. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Μαϊντά και την κυρία Μανώλη. Οι ειδικές γνώσεις, νομίζω όμως ότι ο παιδίατρος πρέπει να είναι γνώστης του τι γίνεται και στην απεικόνηση και ξέρουμε πόσο έχει βάλει το χέρι της η τεχνολογία στην απεικόνηση. Γενικά, ευχαριστώ πολύ.